Είναι πρωτοφανής η κατάσταση στη γειτονική χώρα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη. Εδώ πια, Μαρία, έχουμε καταγγελίες, ονομαστικές καταγγελίες που αγγίζουν τον πολύ στενό πυρήνα του Ερντογάν. Νίκη, εδώ και τρεις εβδομάδες ο νέος αρχηγός της μαφίας έχει τοποθετήσει μία βόμβα στην Άγκυρα, η οποία εκρήγνεται σε επεισόδια. Κάθε εβδομάδα περίπου έχουμε και ένα καινούριο βίντεο και λιγότερο. Και τώρα, μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, οι οποίες στρέφονται κυρίως στον Σουλεϊμάν Σοϊλού, μόνο χθες ήταν εναντίον του γιου του Γιλντιρίμ, του τέος πρωθυπουργού, τώρα λοιπόν έχουν στρέψει όλοι το βλέμμα τους προς τον Τούρκο πρόεδρο, περιμένοντας να αναλάβει δράση. Περιμένουν ή να αποπέμψει τον υπουργό του ή να προχωρήσει ακόμη και σε πιο δραστικές λύσεις όπως πρόωρες εκλογές. Μέχρι το Σάββατο, Ερντογάν και ο Μπαχτσελή στήριζαν τον Σοϊλού. Εκεί είχαμε και μια μυστική συνάντηση, θυμίζω, για να καταλάβουμε πόσο σοβαρά παίρνουν και οι ίδιοι οι συγκυβερνώντες αυτήν την υπόθεση. Πολύ σωστά, με τον Σοϊλού και τον Ερντογάν. Και δεν τον άφησε να παραιτηθεί ο Ερντογάν. Από χθες όμως που βγήκε το 7ο βίντεο, το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει άρδιν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ζητά πρόωρες εκλογές, μιλάει για βρωμιά, μιλάνε για βαθύ κράτος ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Αχμέντ Νταβούτογλου, και ζητάει διαφάνεια τώρα. Και ακόμη και η ακροδεξιά Μεραλεξενέρ ζητάει άμεσα την του Σοϊλού και έρευνα εις βάθος, και μάλιστα προειδοποίησε, Νίκη, ότι όσο βγαίνουν κι άλλα για τον Υπουργό Εσωτερικών, θα κάψει ακόμη και τον Ερντογάν. Η απομάκρυνση, λέει, του Σοϊλού είναι απαραίτητη και για το μέλλον του κόμματος και για την επανεκλογή του αγαπημένου του Προέδρου, όπως είπε μάλιστα έτσι με ηρωνία. Επομένως, αυτό που έχει αρχίσει τις τελευταίες ώρες είναι μια κοινωνική και πολιτική πίεση προς τον Ερντογάν να κάνει κίνηση. Απόψε θα υπάρξει και συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών, της πέτρας του σκανδάλου θα λέγαμε, σε τουρκικό κανάλι στις 9 η ώρα. Οπότε θα δούμε εκεί αν τελικά πει κάτι για παραίτηση ή αν θα συνεχίσει να είναι υπουργός. Πάντως, όλοι εδώ λένε τις τελευταίες ώρες ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί πλέον να φέρει πλέον αυτό το βάρος. Πρέπει αυτά τα βίντεο τον διευκολύνουν να καθαρίσει το μέτωπο και το Υπουργείο Εσωτερικών και να προχωρήσει με καθαρά χέρια σε ό,τι είναι να κάνει. Μένει να φανεί. Δούμε, λοιπόν. Μένει να φανεί. Δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος ο κύριος Σοϊλού. Είναι ένας πανίσχυρος υπουργός. Χρόνια στην πρώτη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, και αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει απόψε.